Γεια χαρά φίλες και φίλοι, Καραμανόλης Μάνος εδώ πέρα και αυτό είναι ένα ολοκένουργιο vlog με θέμα το γάμο. Λοιπόν παιδιά, καταρχήν να σας καλωσορίσω στο κανάλι μου, στο Καραμανόλης Wedding Studio ή μάλλον στο κανάλι μας, γιατί αυτό είναι μια κοινότητα η οποία είναι δικιά μας. Συμμετέχουμε όλοι, ρωτάτε, σχολιάζετε, εγώ απαντάω στα σχόλια και προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ βάσει της εμπειρίας που έχω. Λοιπόν, καταρχήν να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλους εσάς που έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι. Παιδιά, πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και θέλω να σας παρακαλέσω, όποιος βλέπει βασικά το βίντεο, ας πάει κάτω, δεν είναι κόπο, ας κάνει μια εγγραφή και στο τέλος του βίντεο ας κάνει και ένα σχόλιο και για το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά και για το τι θέλει να ακολουθήσει, ποιο να είναι το επόμενο θέμα. Φιλαράκια μου, δεν φλιάρω άλλο, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Ποντιακός γάμος. Λοιπόν, παιδιά, γουστάρω και τρελαίνομαι με ποντιακούς γάμους. Σήμερα αυτό το vlog είναι αφιερωμένο σε όλους τους πόντιους. Στο πόντο που πραγματικά παιδιά ζει, είναι μαζί μας, είναι δυνατός, είναι γερός, είναι ευγενικός, είναι τρελός, τα έχει όλα. Μπράβο σας, παιδιά μου, όσους συνεργάστηκα φέτος, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ που με διαλέξατε και μπόρεσα και επικοινώνησα μαζί σας. Δεν έχει από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω. Παιδιά, πολύ δυνατή η γάμη. Η γάμη των ποντίων είναι πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή, τώρα θα σας φέρω ένα παράδειγμα ότι σπάσανε μέχρι και πόρτες για να πάρουν την ύφη. Πολύ χορό, πολύ νταβαντούρι, πολύ έθιμο, έξω καρδιά ανθρώποι. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το vlog, όπως είπα, θα είναι αφιερωμένο στους πόντιους. Θα βάλω ορισμένα πλάνα να παίξουμε από γάμους που έκανα φέτος ποντιακούς, ώστε να πάρετε μία ιδέα και το αφιερώνω πραγματικά σε εσάς όλους τους πόντιους. Πραγματικά, παιδιά, από την καρδιά μου σας τα αφιερώνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά στιγμιότυπα από τους γάμους και γυρνάμε πίσω για να κλείσουμε το επεισόδιο. Τα λέμε σε λίγο. Να είναι πάντα συνηθισμένοι, χαρούμενοι, να έχουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους και πάνω απ' όλα... Η τέλα δεν πάει στα βουνά, εδώ είναι! Είναι το μεγαλύτερο δώρο που με δίνεις. Είναι θείο δώρο, δώρο Θεού. Άμα δεν με το δώσεις, θα την κλέψω. Τώρα θα φτάσω στο τέλος. Θα την κλέψω. Σου δίνει την ευχή. Τώρα φύλλα στο κέρι. Μιλήσεις. Μιλήστε. Θα μιλήσω εγώ. Μίλασε. Όχι, μίλασε. Όχι, μίλασε. Όχι. Ποιος θα μιλήσει. Εσύ. Ποιος θα μιλήσει. Για τι πράγμα. Για το γάμο, κάτι θα πεις. Ποιο γάμο. Το γάμο τώρα που παντρεύεται η ανιψιά. Α, έχουμε την σόφηση. Τι θα πεις. Τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εσύ τι θα πεις. Εγώ το σκέφτομαι. Σήμερα είναι. Σήμερα, τώρα, σε λίγο, αλλά περίμενε, μπλόκαρα. Περίμενε να δούμε τι θα πούμε. Εγώ νομίζω σε βάφτιση θα πάμε. Και βάφτιση είναι, να μας τρολάνεις.
Ο γαμπρός να προσέχει την κόρη μου γιατί θα έχει. Καλά, το συζητάμε. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Θα έχει άσχημα ξεχνάτε. Έτσι να προσύχαμε. Μαρή χέρι. Δεν ξέρω. Δεν το συζητάμε. Γαμπρέ. Μαρή χέρι. Μαρή το χέρι. Δεν ξέρεις. Καλώς, αλλά μαρή το χέρι. Δίνουμε, αλλά ξέρεις. Είμαστε καλά παιδιά, αλλά είπαμε και όλοι. Γαμπρέ. Έλα, δώστε και τώρα, δώστε και εσύ, θα γράψουμε το παιδί. Ευχαριστούμε πολύ, θα διασκεδάσουμε σήμερα. Όλα καλά θα πάνε. Όλα και... καλά θα πάνε. Όλα καλύτερα. Εντάξει. Τα είπες τώρα. Σιγά σιγά. Τώρα, τι πετάλω. Ποιος θα μιλήσει πρώτα. Δεν μιλάω. Τώρα τι κάναμε. Δεν μιλούσαμε τώρα. Δεν μιλάω. Μισό λεπτό, μέχρι τώρα δεν μιλούσαμε. Έχω διαμορφώσει άλλη άποψη εσωτερικά. Τώρα δεν θα μιλήσω. Δεν μπορώ να το βγάλω έξω. Δεν μιλάμε άλλο, τέλος. Τι να μην γουστάρεις ρε παιδιά τις ποντιακούσες γάμους μετά. Βλέπετε τι γίνεται, οι άνθρωποι κάνουν τρέλες. Δηλαδή και εγώ γουστάρω να βρίσκομαι σε τέτοια πράγματα, σε τέτοιες καταστάσεις. Να τα καταγράφω αυτά εδώ πέρα με την κάμερα μου. Πραγματικά γουστάρω πάρα πολύ. Και αυτό εδώ πέρα είναι που θέλω και το ξανατονίζω, αυτό που είπα βασικά στην αρχή, το τονίζω και το λέω ξανά σε όλους. Παιδιά, ζήστε το γάμο σας. Βάλτε κάποιον άλλο να τρέξει και εσείς ζήστε τον. Γυρίστε, χαμογελάστε με το κόσμο, παίξτε με το κόσμο, πιείτε με το κόσμο, χορέψτε με το κόσμο, να το γλεντήσετε μέχρι εκεί που δεν πάει. Είναι ο γάμος σας, είναι μοναδικός. Η κάθε στιγμή μέσα στο γάμο είναι μοναδική. Και εμείς σαν φωτογράφοι και βιντεολήπτες, αυτή είναι η ουσία που έχουμε εκεί πέρα. Γι' αυτό παρευρισκόμαστε, να καταγράψουμε παιδιά σε φωτογραφίες και σε στιγμές μέσα τα συναισθήματα που βγάζετε, τα χαμόγελα που έχετε, τα δάκρυα που έχετε. Όλα αυτά εδώ πέρα, εμείς γι' αυτό βρισκόμαστε και γι' αυτό, παιδιά μου, αρέσουν πάρα πολύ οι γάμοι ποντιακοί. Όπως είπα, όχι ότι οι άλλοι δεν έχουν πολύ νταβαντούρια, αλλά οι ποντιακοί είναι ένα κλικ πάνω όπως και να το κάνουμε. Ο πόντος είναι πόντος. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το επεισόδιο έφτασε στο τέλος. Όπως είπα εξ αρχής, είναι αφιερωμένο σε όλους τους φίλους μου τους πόντιους. Αγαπώ το πόντο. Μέσα από την καρδιά μου, παιδιά, το λέω. Θέλω να πω και το εξής, παιδιά, πριν κλείσουμε. Μην ξεχάσετε, όσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι, πατήστε ένα like και γράψτε κάτω σε σχόλιο ποιο θέλετε να είναι το επόμενο θέμα μας. Παιδιά, επίσης μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα μας στο Facebook Καραμανόλης Wedding Studios, να αφήσετε ένα μήνυμα ή να ρωτήσετε για μία προσφορά ή να ρωτήσετε κάτι άλλο το οποίο σας απασχολεί. Εμείς είμαστε εκεί πέρα για να σας απαντήσουμε. Επίσης, μπορείτε να δείτε και διάφορες από τις δουλειές που έχουμε κάνει ώστε να πάρετε ιδέες. Κλείνοντας θέλω να πω, μην ξεχάσετε παιδιά να κάνετε όλοι ένα like, να κάνετε οπωσδήποτε μια εγγραφή κάτω, γιατί για σας δεν είναι τίποτα, αλλά εμάς μας δίνει πολύ κουράγιο να συνεχίσουμε σε όλο αυτό εδώ πέρα που κάνουμε, και επίσης να αφήσετε ένα σχόλιο για το τι θέμα θέλετε να έχει το επόμενο επεισόδιο. Παιδιά, το απόψινό επεισόδιο έφτασε στο τέλος του, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Την αγάπη μου σε όλους. Γεια χαρά!